ΕΡΤ, να περάσουμε σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Άγγελος Μπράτης. Στην ΕΡΤ. Στο στούντιο 4, Νάνση Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλος. Κόπηκα και... στα χαρτιά μου πάρα πολύ άσχημα, ναι, και μου φέρανε ένα... Frozen. Ναι, ή τη Frozen. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε η παραγωγή του Sky εδώ, έχει Frozen, για να ξέρετε σε ποιο κανάλι βρίσκεστε. Άγγελος Μπράτης για GNTM, νομίζω ότι θα το συζητήσουμε πολύ αυτό που είπε για το reality μόδας. Βγάλατε τα πήγα. Πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αυτά μου λέει ο κόσμος έξω, πρέπει να τα πήγαινε πολύ καλά. Τώρα εγώ μια κοίταξε, χαρά. Ήσουν λίγο αυστηρό την πρώτη χρονιά. Καλά έκανα. Μετά ήσουν λίγο, ήσουν ειλικρινής, είχες χιούμορ, ήσουν λίγο πιο ανθρώπινος. Μετά κατάλαβε ότι θα έρθει μοντέλα γι' αυτό. Ναι, όμως. Μετά είδε την πρώτη χρονιά, λέω κάτσε να είμαι αυστηρός, μπας και έρθει καμία σοβαρή. Μετά είδε ότι δεν πρόκειται και λέω, και εσύ τώρα τι αγχώνεσαι. Δεν θα βρούμε το μόντελ εδώ μέσα. Α, το μην αγχώνεσαι. Την πρώτη χρονιά τι πίστευες ότι θα έρθουν οι ξανέρφες? Ξέρω και εγώ που είπαν ότι θα έρθουν όλες οι 7 και θα γίνεται χαμός και λέω, συγγνώμη τώρα. Ζάμπε τελεπορούμε, δηλαδή. Δεν βλήθα κάτι. Είναι το πιο ωραίο που είμαι. Ναι. Το παίρνεις απόφαση, βρε παιδί μου. Ναι, ναι. Λες, δεν θα έρθει η Ζουζέλ. Σήμερα δεν έχει δουλειές, δεν θα έρθει. Το παίρνεις απόφαση. Οπότε άλλαξες και άλλαξες και εσύ, πέρασες και καλύτερα. Ναι. Διασκέδασες. Πολύ, πολύ. Μ' άρεσε. Στην αρχή το έβλεπε πολύ σοβαρά, γιατί επαγγελματικά θεωρούσε ότι μέσα από αυτό το παιχνίδι, από το Next Top Model, πραγματικά θα βγει το Next Top Model τύπου Ζιζέλ. Και μετά κατάλαβε ότι είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν ουσιαστικά και μόνο το διασκέδασε και εξυπηρετούσε ένα ρόλο με χιούμορ. Γιατί Ζιζέλ δεν θα ερχόταν ποτέ. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Επικοινωνιακό αυτό που είπε ο Άγγελος και συζητήθηκε και πάρα πολύ. Εγώ πιο πολύ. Αυτό το βλέπω σαν ένα χιούμορ της στιγμής και μια μηχανία, γιατί δεν ήξερε τι να απαντήσει. Ναι. Γιατί ο Άγγελος. Όχι, μηχανία και χιούμορ δεν ήταν. Εγώ, επειδή βλέπω τα πράγματα μισογεμάτα και δεν θέλω να τα δω μισοάδια στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ήταν αμύθινο. Εγώ δεν το πιστεύω. Γιατί την πρώτη σεζόν ο Άγγελος που ήμασταν μαζί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ φοβισμένος και πολύ άπειρος, όπως και εγώ. Δεν το λέω για τον Άγγελο μόνο. Και ήμασταν πολύ νηπιακά. Είχαμε σταθεί σε αυτό το παιχνίδι. Και γιατί κατόπιν... καταλάβαινε και συνειδητοποιούσε ότι είχε μια ευθύνη ο λόγος του. Όχι, γιατί είχε μηχανία για αυτό που έκανε για την τηλεόραση μπροστά. Δεν είχε να κάνει με αυτό, γιατί σχεδιαστής μόδας είναι ο Άγγελος και παραμένει ένας καταπληκτικός σχεδιαστής μόδας, αλλά η τηλεόραση είναι κάτι άλλο, όπως πολύ καλύτερα γνωρίζεις εσύ. Δεν είπε όμως αυτό, βρε Έλενα. Αποσυντόνισε τελείως αυτό που είπε. Μα δεν είπε ότι εγώ στην αρχή ήμουν αυστηρός γιατί και συναισθαλμένος γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ εγώ αυτό την όμως, απειρία μου. Εγώ σου λέω τη δική μου εμπειρία. Ναι, είπε σε άλλο σημείο, συγγνώμη, ότι του έκανε καλό το GNTM γιατί τον έκανε και τον ίδιο πιο εξωστρεφή. Δεν είναι δηλαδή ότι πέρασε χάλια, αλλά... αυτό που λέει ότι το GNTM δεν είναι ότι βγάζει τελικά τα top models, είναι ένα πράγμα που το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι ο πρώτος που είπε, αλλά επειδή συμμετείχε σε αυτό το show και το... έχει μια άλλη βαρύτητα, να το λέω ο ίδιος. Και δεν δούλευα ποτέ και σε αυτό το κανάλι. Αλλά κάποια παιδιά κάτι κάνανε. Φυσικά. Πάρα πολλά παιδιά έχουν κάνει κάτι. Εκτός από τα περσινά που εγώ δεν ξέρω. Θα το υπερασπιστώ το κόνσεπτ, αλλά κάτι κάνανε κάποια παιδιά. Δεν ξέρω τι μάλλον. Εντάξει, τηλεόραση είναι. Δεν περιμένει να είναι τα μεγάλα. Δεν ξέρω τώρα τα ονόματα των πρακτορείων. Δεν περιμένει ότι σίγουρα θα βγει, ας πούμε, το νούμερο ένα μοντέλο που μπορεί να ανακαλύψει ένα πρακτορείο. Αλλά και ο κύριος Μπράτης, όταν πήγαινε, δεν ήξερε που πήγαινε. Μέσα από το GNTM, τα αγόρια συγκεκριμένα του GNTM αυτή τη στιγμή φιγουράρουν σε πολύ μεγάλες δουλειές στο εξωτερικό. Ο Ανδρέας έκανε Versace, δεν είναι δικός μου, δεν το λέω έτσι. Ο Εμιλιάνο κάνει πολύ μεγάλες δουλειές. Τα αγόρια πάνε πάρα πολύ δυνατά στο εξωτερικό και πραγματικά είναι top models. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό που είπε ο Άγγελος. Μάλιστα.